Ο κύριος Βασίλης Βαρούχας είναι μαζί μας, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του Γιάννη Κουράκη, Ηράκλειο 375. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Σφακιανάκη και ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ για να κάνουμε αυτή την αυτοδιοικητική συζήτηση. Παρότι η αλήθεια είναι, όσες φορές το έχουμε πει, το έχουμε πει με την ιδιότητά σας ως αντιπρόεδρος της ΝΟΔΕ Ηρακλείου. Συμμετέχετε λοιπόν στο ψηφοδέλτιο του Γιάννη Κουράκη και φυσικά το ερώτημα είναι γιατί σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Για μένα η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι απλή. Ο κύριος Κουράκης έχει αποδείξει ότι είναι ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός, έχει αποδείξει ότι είναι ένας δήμαρχος των έργων. Στα 12 χρόνια που διακυβέρνησε απέδειξε ότι το Ηράκλειο άλλαξε προς το καλύτερο, ένα τελείως διαφορετικό Ηράκλειο. Αντίθετα με τα τελευταία 5 χρόνια που μπορώ να πω ότι χαρακτηρίζονται από μια στασιμότητα. Οπότε ήταν πολύ απλή η σκέψη και η απόφαση ότι ναι με τον Γιάννη Κουράκη, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να βοηθήσει ώστε το Ηράκλειο την επόμενη μέρα να είναι ένας καλύτερος Δήμος. Ξέρω ότι μαζί με τον επικεφαλής του συνδυασμού σας, τον κύριο Κουράκη, οργώνετε ουσιαστικά τον Δήμο Ηρακλείου. Συζητάτε με ανθρώπους, συζητάτε με πολίτες, με δημότες. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα που σας θέτουν οι ίδιοι στις συζητήσεις, προτεραιότητες που βάζουν λοιπόν πλέον ο ψηφοφόρος? Τα προβλήματα που υπάρχουν είναι και ανάλογα με την περιοχή την οποία επισκεπτόμαστε. Mm-hmm. Τα προβλήματα του κέντρου της πόλης που αντιμετωπίζουν περισσότερο είναι η καθαριότητα, το κυκλοφοριακό, μια ποιοτική καθημερινότητα. Όσο πάμε προς τα έξω, προς το Ηράκλειο, έξω από τα τείχη, συναντάμε ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές. Δεν υπάρχουν πάρκα για τα παιδιά, δεν υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις, υπάρχει κακή ποιότητα δρόμων. Και όσο αφορά προς την παραμελημένη περιφέρεια και τους δήμους που έχουν ενταχθεί μετά το προτελευταίο νόμο στο Δήμο Ηρακλείου, έχουν βασικά προβλήματα όπως τη σύνδρευση, όπως πάλι και αυτή των υποδομών, προβλήματα τα οποία δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους. Τους βλέπουμε ότι θέλουν ένα καλύτερο αύριο, θέλουν μία βοήθεια από το Δήμο, θέλουν το Δήμο και το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο πλάι τους και όχι απέναντί τους. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια ακούμε, αν θέλετε, και από τις περιοχές, τους πρώην καποδιστριακούς δήμους, που σωστά αναφέρατε κι εσείς, ότι δεν υπάρχει ένας ισόρροπος σχεδιασμός ή τέλος πάντων ότι δίνεται περισσότερη βάση αλλού και αφήνεται η περιφέρεια. Το δικό σας ο σχεδιασμός τι περιλαμβάνει για αυτό το κομμάτι? Ο δικός μας σχεδιασμός, εμείς, όπως λέει και το όνομα της παράταξής μας 375, το 3, είναι οι τρεις κύκλοι που έχουμε, ζωής που έχουμε χωρίσει το Ηράκλειο, τρεις ζώνες. Είναι το ιστορικό κέντρο, στο οποίο δίνουμε μεγάλη βαρύτητα, έξω από τα τείχη που δίνουμε επίσης το ίδιο βαρύτητα στην πόλη που βρίσκεται έξω από τα τείχη και στους Δήμους που ήρθαν μετά το καποδιστριακό νόμο, στην οποία έχουμε εξίσου μεγάλη βαρύτητα. Δηλαδή, εμείς δεν διαχωρίζουμε ούτε το κέντρο, ούτε έξω από τα τείχη, ούτε το Δήμο. Θέλουν να υπάρχουν ισότιμοι δημότες που να μην έχουν παράπονο από το Δήμο τους και οι οποίοι να μπορούν και να τους κοιτάμε στα μάτια και να βλέπουν ότι βελτιώνει τη ζωή τους. Mm-hmm. Ισόρροπη λοιπόν ανάπτυξη. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το κέντρο. Βασικός προβληματισμός για το κέντρο του Ηρακλείου είναι τα έργα. Έργα τα οποία καθυστέρησαν, έργα τα οποία βγήκαν εκτός χρονοδιαγράμματος. Εφόσον λοιπόν έρθετε εσείς στην Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου, το όραμα συγκεκριμένα για το Ηρακλείο. Το κέντρο του Ηρακλείου είναι η καρδιά του Ηρακλείου. Mm-hmm. Όταν αποφασίζεται να γίνεται ένα έργο στην καρδιά του Ηρακλείου, πρέπει να γίνεται με γρήγορες κινήσεις και αποτελεσματικές κινήσεις. Γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους κατοίκους, οι οποίοι δεν μπορούν να ταλαιπωρούνται, τους επαγγελματίες, οι οποίοι εφίσταται ζημιά στις επιχειρήσεις τους, και φυσικά ο τουρισμός. Δεν μπορεί να έχει το τουρίστας και να αντιμετωπίζει 2 χρόνια τώρα έργα τα οποία έπρεπε να έχουν λυθεί πολύ νωρίτερα. Εμάς είναι ξεκάθαρο το έργο μας, η απόφασή μας, το πώς θα αντιμετωπίσουμε το κέντρο του Ηρακλείου. Θέλουμε να δώσουμε μια ποιοτική καθημερινότητα, θέλουμε να βάλουμε υποδομές, όταν είναι να γίνει ένα έργο να γίνεται στο χρόνο που πρέπει, ώστε όλοι να μπορούν και να απολαμβάνουν τα ωφέλη του κέντρου, γιατί είναι ένα πολύ όμορφο κέντρο, το οποίο μπορούμε να προβάλλουμε τα μνημεία μας, τα νεοκλασικά μας,
Μπορούμε να δώσουμε πάρα πολύ ενέργεια πάνω σε αυτό το κέντρο και στο οποίο να το χαρούμε και εμείς και οι τουρίστες που θα έρχονται να μας επισκεφτούν. Mm-hmm. Είστε ένας νέος άνθρωπος, νέος επιστήμονας, οικογενειάρχης. Ποιο είναι το δικό σας το όραμα, λοιπόν? Τι οραματίζεστε για την πόλη σας? Κάτι το οποίο εσείς ενδεχομένως το βλέπετε ως μια προσωπική εικόνα, βλέποντας ως δημότης τα πράγματα της πόλης, που θέλετε να το αλλάξετε? Καταρχήν, στο Ηράκλειο αυτό που οραματίζομαι είναι να μην υπάρχει εσωστρέφεια, mm-hmm. να υπάρχει δημιουργική σκέψη και το κυριότερο να είναι μια πόλη η οποία θα είναι περήφανη οι δημότες του Ηρακλείου να βρίσκονται σε αυτή την πόλη. Να μην αντιμετωπίζουν απλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν σε τριτοκοσμικές πόλεις και να μπορούν να απολαμβάνουν την καθημερινότητά τους. Εμείς πρώτα θα κοιτάξουμε τα απλά προβλήματα, να λύσουμε τα απλά τα καθημερινά προβλήματα. Και αφού τα λύσουμε αυτά τα προβλήματα, θα προχωρήσουμε και σε μεγαλύτερα έργα, τα οποία θα προσδώσουν μια νέα μορφή στο Ηράκλειο, το οποίο προσδοκούμε να το κάνουμε το διαμάντι της Μεσογείου. Mm-hmm. Είπατε να μην υπάρχει εσωστρέφεια. Ο Κλισθένης καλεί σε συνεργασίες. Είναι εύκολη υπόθεση για τη Λότζια? Δέστε, εμείς όπως λέμε, θέλουμε την ενότητα της πόλης mm-hmm. και το καλό του Δήμου μας. Όταν η συνεργασία προέρχεται επειδή θέλουν να δημιουργηθούν πράγματα, είναι καλή, είναι εφικτή, είναι δημιουργική. Όταν η συνεργασία γίνεται κατόπιν ανάγκης, δεν θεωρώ ότι είναι δημιουργική. Άρα εμείς δεν θα συνεργαστούμε εφόσον μας το επιτρέψουν, με δυνάμεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν ώστε να δημιουργούμε και να κάνουμε πολύ καλύτερη την πόλη μας. Και όχι mm-hmm. εξανάγκης. Mm-hmm. Άρα λοιπόν συνεργασίες οι οποίες απαιτούν, αν θέλετε, και καλή θέληση, καλή διάθεση. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Ποιες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις από το περιβάλλον σας όταν ανακοινώσετε την υποψηφιότητά σας? Γνωρίζω ότι είστε και ένας άνθρωπος πολύ άσχολος, εργάζεστε κιόλας ως οικονομολόγος. Ποιες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις? Επειδή γενικά ασχολούμαι με τα κοινά. Mm-hmm. Και είμαι αντιπρόεδρος στην Ινόδο Ηρακλείου. Δεν ήταν μεγάλη έκπληξη ότι ασχολήθηκα και αποφάσισα να κατέβω στις δημοτικές εκλογές. Το δέχτηκαν με ιδιαίτερη θέρμη. Αρέσει τον κόσμο τα βλέπει νέα πρόσωπα βγαλμένα μέσα από την κοινωνία να ασχολούνται. Ήταν κυρίως θετικές οι αντιδράσεις. Το μόνο που με ρωτάνε βέβαια είναι τη λόγω και της εργασίας μου, πότε προλαβαίνουμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Αλλά αν σ' αρέσει αυτό που κάνεις, θεωρώ ότι βρίσκεις το χρόνο και περιορίζεις άλλα πράγματα. Και το μήνυμά σας απέναντι στους μάλλον τους συνομιλίκους σας ή ακόμα και νεότερα άτομα τα οποία αρνούνται να προσέλθουν στις κάλπες, το γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ καλά και υπάρχει έτσι και ένα κλίμα αφισβήτησης απέναντι στους υποψηφίους. Το δικό σας το μήνυμα ποιο είναι? Το δικό μας το μήνυμα είναι ότι ο καλός πολίτης είναι ο ενεργός πολίτης. Καλούμε όλους τους νέους που δικαιολογημένα έχουν κατά κάποιο τρόπο απαξιώσει το πολιτικό σύστημα να συμμετέχουν, γιατί συμμετέχοντας στην πολιτική σκηνή, στην τοπική πολιτική σκηνή, μπορούν να βοηθήσουν, να βάλουν το μικρό τους λιθαράκι, ώστε οι αποφάσεις που παίρνονται να γίνουν με τη δική τους παρουσία και όχι ερήμην τους. Mm-hmm. Βλέποντας και τη σύνθεση του ψηφοδελτίου του Γιάννη Κουράκη, τι σχόλιο θα κάνατε σε ό,τι έχει να κάνει με τα κομμάτια λοιπόν του ΠΑΖ, όπως έτσι αυτό συνθέτεται το ψηφοδελτίο? Η παράταξη του Γιάννη Κουράκη είναι μια ανεξάρτητη παράταξη, στην οποία έχουν ενταχθεί από όλους τους χώρους υποψήφοι, οι οποίοι έχουν διάθεση μόνο για το καλό της πόλης. Στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν κοιτάμε πρώτα το κομματικό συμφέρον. Κοιτάμε mm-hmm. πρώτα το καλό του πολίτη, το συμφέρον της πόλης μας και μας ενδιαφέρει προπάντων πώς να πάει ο Δήμος μας μπροστά. Άρα συμπράτεται λοιπόν με ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαφορετική κομματική αφετηρία από εσάς. Είναι ξεκάθαρη και η κομματική σας ταυτότητα. Αλλά λέτε πρώτα ο Δήμος? Καταρχήν, από τη στιγμή που γίνει σε πανελλήνιο επίπεδο η σύμπραξη μεγάλων κομμάτων για το καλό της χώρας, όπως σύμπραξε ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο, δεν είναι δυνατόν στην πόλη μας, στο Ηράκλειο, στο Δήμο μας, να μην μπορούμε να συμπράξουμε σε μικρότερο επίπεδο με άλλες δυνάμεις για το καλό της πόλης μας. Το θεωρώ αυτονόητο και το θεωρώ απαραίτητο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαρουχό, που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, όπως τα λέω από εδώ και πέρα σε όλους τους υποψηφίους. Είναι καλά. Δύσκολη εβδομάδα αυτή. Μας χρειάζεται. Σας χρειάζεται, η αλήθεια είναι αυτή. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.